Που λέτε, παιδιά, ο γλαρομάτης, το όμορφο γαϊδουράκι και ο ασπροχύλης, το χαριτωμένο βοηδάκι, ήταν ευτυχισμένα. Είχαν καλό αφεντικό που τα φρόντιζε και τα αγαπούσε πολύ. Τα είχε μέσα σε ένα ωραίο και καθαρό στάβλο και τους έδινε φαγάκι χορταστικό. Ήταν και δίκαιο το αφεντικό. Τους είχε μοιράσει τις δουλειές σύμφωνα με τις δυνάμεις τους και τις ικανότητές τους και έτσι κανένας δεν παραπονιόταν. Ήταν απόλαυση να τα βλέπει κανείς να ξεκινούν φθινόπωρο για τη δουλειά. Ο γλαρομάτης, πειθαρχικός, φορτωμένος στα σύνεργα, το αλέτρι, το σπόρο, το ταγάρι του αφεντικού και ό,τι άλλο. Προσεκτικά περπατεί χωρίς να λογαριάζει το βάρος, χαρούμενος γιατί είναι χρήσιμος. Και ο ασπροχύλης δίπλα του, αδιανός, χωρίς κανένα βάρος. Πατ, πατ, συλλογισμένος προχωρεί. Δίκαιο το αφεντικό. Ο γλαρομάτης θα ξεφορτώσει στο χωράφι και θα βοσκήσει ύστερα με την ησυχία του. Ενώ ο ασπροχύλης θα ζευτεί το αλέτρι και θα κοπιάσει, θα μοχθήσει να οργώσει βαθιά το χωράφι. Χαίρεσε να τα βλέπεις να προχωρούν πατ-πατ και τα δυο πλάι-πλάι. «Κουράγιο γλαρομάτι μου», λέει με συμπόνιο ο ασπροχύλης. «Είναι βαρύ το αλέτρι μου». «Μην το σκέφτεσαι, ασπροχύλη μου, η δική μου δουλειά δεν είναι σπουδαία. Εσύ που έχεις να οργώσεις βαθιά ολόκληρο χωράφι, κουράγιο κάνε και ευλογημένος να είσαι». «Ναι, αλλά χωρίς εσένα, πώς θα πήγαιναν τα σύνεργα στο χωράφι? Και χωρίς εσένα, πώς θα τρώγαμε όλοι ψωμάκι?» Χαμογελούσαν τότε και τα δυο και περπατούσαν χαρούμενα δίπλα στο αφεντικό. Αλλά και το απόγευμα, τι ωραία ήταν η επιστροφή. «Ασπροχύλη μου, όλη την ημέρα εσένα σκεφτόμουνα. Φαντάζομαι πόση δύναμη έβαλες για να κάνεις το ξερό χώμα σκούρο και αφράτο». Και το αφεντικό σε λυπότανε, σε χάιδευε και σου λέγε γλυκά. «Ω, ασπροχύλη μου, ω, καλέ μου». Με τέτοια λογάκια αγάπης έφταναν στο χωριό, πήγαιναν στο σπίτι και έμπαιναν στο στάβλο. Το αφεντικό τους χάιδευε το κεφάλι, τους έτριβε με χοντρό πανί την πλάτη, τους πότιζε με φρέσκο νεράκι και ήτανε πολύ μονιασμένα και ευχαριστημένα καθώς έτρωγαν το τριφύλι τους από τα παχνιά τους που ήταν δίπλα-δίπλα. Σαν έτρωγαν, ξαπλώνονταν δίπλα στο παχνί του το καθένα και άρχιζαν τη συζήτησή τους. Έλεγαν και έλεγαν παλιές ιστορίες ένα σωρό. «Άκουσε να σου πω, ασπροχύλη», έλεγε ο γλαρομάτης. «Κάποια μέρα που λες, ήρθε ο λύκος στο χωράφι να με φάει. Τον ξεγέλασα εγώ και του δώσα μια δυνατή κλωτσιά στη μούρη. Και τότε ακούγονταν γέλια, 38 γέλια». «Άκου να σου πω εγώ τώρα», έλεγε ο ασπροχύλης. «Μια μέρα που λες, είδα από μακριά την Κεραλεπού να πηγαίνει επίσκεψη στο κοτέτσι μας. Στη στιγμή φωνάζω τον πιστό, τρέχει σαν αστραπή εκείνος και την πιάνει από την ουρά». Ξεκαρδίστηκαν και οι δυο πάλι στα γέλια. Έτσι όμορφα περνούσαν στο χωράφι και στο στάβλο οι δυο φίλοι, ώσπου έπιασε μεγάλη βαρύ χειμωνιά. Το άσπρο μουτράκι του ασπροχύλι μας έλαμπε από χαρά. «Κοίτα χιόνια έξω, πω πω, τι πολλά, ευτυχώς που τέλειωσε σπορά, πώς θα έβγαινα έξω με τόσο χιόνι?» «Εγώ όμως ο καημένος», έλεγε ο γλαρομάτης, «πώς θα βγω έξω με τόσο κρύο και τόσα χιόνια που είμαι κρυωμένος και βαριά συναχωμένος? Πρέπει να πάω το φόρτωμα στο μήλο, τέλειωσε το ψωμί του αφεντικού, τι θα φάει αν δεν πάω?» «Γλαρομάτι μου, είσαι φίλος μου και σ' αγαπώ. Θα πάω εγώ αντί για σένα». «Μη λες ανοησία, σας προχείλη. Εσύ ούτε φόρτωμα μπορείς να κρατήσεις, ούτε να περπατήσεις σταθερά πάνω στα χιόνια». «Μη με προσβάλλεις, μπορώ κι εγώ, θα πάω». «Όχι, ασπροχύλη, δεν θα κρυώσω, θα πάω εγώ». «Όχι, γλαρομάτι, είσαι συναχωμένος, θα πάω εγώ». «Όχι, θα πάω εγώ». «Όχι, θα πάω εγώ». Εκείνη την ώρα άνοιξε η πόρτα. Μπήκε το αφεντικό.
Τι γίνεται εδώ μέσα, μαλώνετε? Ποτέ δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Αφεντικό, πετάχτηκε ο Γλαρωμάτης. Αφεντικό, είπε και ο Ασπροχείλης. Θα πας στο Μήλο? Ναι. Εμένα πάρε σε παρακαλώ, γιατί ο Γλαρωμάτης είναι συναχωμένος. Όχι αφεντικό, δεν έχω τίποτε. Εμένα να πάρεις, επέμενε ο Γλαρωμάτης. Γι' αυτό μαλώνεται, είπε γελώντας και με ανακούφιση το αφεντικό. Δεν θα πάει κανένας. Θα δανειστώ λίγο αλεύρι από το γείτονα και μόλις φτιάξει ο καιρός θα πάω με το Γλαρωμάτη. Ασπροχείλη, το φόρτωμα είναι δουλειά του Γλαρωμάτη, δεν είναι δική σου. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του με ευσυνειδησία. Μα αφού είναι άρρωστος αφεντικό, θα τον περιμένω να γίνει καλά. Την άλλη μέρα βγήκε ήλιος και σε λίγες μέρες έλειωσαν τα χιόνια και έγινε και ο Γλαρωμάτης καλά και πήγε το στάρι στο Μήλο. Ζήμωσε η νοικοκυρά και το αφεντικό ευχαριστημένο τους έδωσε από ένα κομμάτι φρέσκο ψωμί. Καθώς το τρώγε, καταχαρούμενος ο Γλαρωμάτης έλεγε «Ασπροχείλη, είσαι αληθινός φίλος, είμαι υπερήφανος για σένα».